Αλλά αλλού με επικρατεί μεταξύ των εργαζομένων για το δώρο των Χριστουγέννων με δεδομένες τις διαφοροποιήσεις στις σχέσεις εργασίας που καταγράφηκαν μέσα στο έτος. Κάποιοι μήνες σε αναστολή, κάποιοι άλλοι μήνες στο πρόγραμμα συνεργασία και όλα αυτά μέσα σε μια ενεργή κατά τα λοιπά σύμβαση εργασίας που υποχρεώνει όχι μόνο το κράτος αλλά και τον εργοδότη να δώσει δώρο Χριστουγέννων στο ποσοστό που του αναλογεί. Η υποχρέωση του κάθε εργοδότη είναι μέχρι τις 21, δηλαδή μέχρι και χθες να έχει καταβάλει το δώρο των Χριστουγέννων. Σίγουρα μέσα στην όλη σύγχυση υπάρχουν πολλοί εργοδότες που εκμεταλλεύονται την όλη κατάσταση και μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχουν καταβάλει το δώρο των Χριστουγέννων. Εμείς να θυμίσουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα: η μη καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων επισύρει ακόμα και αυτόφορη διαδικασία. Η λήξη της προθεσμίας για την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων για τους εργοδότες ήταν χθες, χωρίς να λείπουν στην υπόλοιπη Ελλάδα οι καταγγελίες ότι οι εργοδότες έδωσαν το δώρο, πλην όμως το ζήτησαν πίσω από τους εργαζόμενους. Πάντως το ίδιο το κράτος, αν και κατέβαλε χθες την πρώτη δόση, οι επόμενες δόσεις αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα και πάντως με δυσκολία ένας εργαζόμενος μπορεί αυτή την ώρα να υπολογίσει τι ποσό θα λάβει. Φυσικά την ευθύνη την έχει η ίδια κυβέρνηση που οφείλει από την πρώτη στιγμή να ξεκαθαρίσει και να καταβάλει άμεσα και μέσα στα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται, δηλαδή μέχρι τις 21 του Δεκέμβρη, το σύνολο του επιδόματος Χριστουγέννων, του δώρου Χριστουγέννων. Δυστυχώς για άλλη μια φορά βλέπουμε οποτεδήποτε είναι να δοθούν κάποια χρήματα σε εργαζόμενους να υπάρχουν κολλήματα, καθυστερήσεις, ισχύσεις. Μόνο στα φοροεισπρακτικά μέτρα υπάρχουν απόλυτοι και ξεκάθαροι νόμοι. Δυστυχώς όταν όμως στις υποχρεώσεις τους το δημόσιο βλέπουμε πως λειτουργεί. Μέχρι στιγμής, καταγγελίες για το δώρο Χριστουγέννων σε επίπεδο Ηρακλείου δεν έχουν γίνει, όπως διευκρίνησε ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχείου Υπαλλήλων. Όμως σοβαρά είναι τα παράπονα για το επίδομα αδείας, που υποτίθεται ότι πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του έτους, αν και υπάρχει παραθυράκι που επιτρέπει σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας να το αποδώσουν στους εργαζόμενους μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου. Έχουμε όμως καταγγελίες όσον αφορά άδεια και επίδομα αδείας που είναι υπόχρεοι οι εργοδότες σε εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή και άνοιξαν τα ξενοδοχεία τους. Πρέπει άμεσα να καταβληθούν για τους εργαζόμενους που τους ώστε να περάσουν καλύτερες γιορτές. Και αυτό το κομμάτι του δώρου ή του επιδόματος θα έχει και αυτό το δικό του χρόνο. Δεν είναι όπως άλλες φορές που είχαμε συγκεκριμένες ημερομηνίες καταβολής. Φέτο το δώρο έχει να κάνει μέχρι και τέλος του Δεκέμβρη και στις επιχειρήσεις που είναι σε αναστολή έχουν μέχρι τέλος του Ιανουαρίου.